Ο κύριος Κόλιας από τον Πολιστικό Σύλλογο Ο ένας είναι να σας ενημερώσω για την περιοχή Ζαχάρος, Δήμου Ζαχάρος, τι συμβαίνει τώρα με την ειδική περιβαλλοντική μελέτη, την οποία όλοι την επικαλείστε και το προεδρικό διάδρομο που περνάμε. Και δεύτερο, να ξεκαθαρίσετε κατά κάποιο τρόπο ότι η Κόλια δεν είναι όλοι όπως ο κύριος Δήμα. Λοιπόν, το ίδιο που έλεγε και δήμαρχος. Εντάξει, αυτό το Ωραία, γράψε κόλια, θα τελειώνουμε. Στην ουσία. Σοβαρά. Το 2000 η κοινότητα εζήτησε από όλα τα κρατημέλη ποιες περιοχές θεωρεί Natura. Να τις χαρακτηρίσει Natura. Εμείς στείλαμε 250 περίπου. Και χαρακτηρίστηκε να τούρουν. Προκειμένου να είναι οι περιοχές αυτές να έχουν νομική υπόσταση, προσέξτε, νομική υπόσταση, απαιτείται ειδική περιβαλλοντική μελέτη. Τι είναι ειδική περιβαλλοντική μελέτη? Αναφέρουμε σε ένα μελετητό γραφείο που έχει ειδικούς επιστήμονες, γεωπόνους, δασολόγους, ανθρώπους, περιβαλλοντολόγους, μηχανικούς. Μιλάτε όμως το σύγχρονο περιβαλλοντική μελέτη. Ωραία, ωραία. Και κάνει μια μελέτη, η οποία η μελέτη αυτή για την περιοχή και μας εγκρίθηκε πέρυσι το Δεκέμβριο. Τώρα είναι για μας. Είναι στα πρόθυρα να υπογραφεί το προεδρικό διάγραμμα που είναι η νομοθετική πράξη του συλλόγου. Συγγνώμη, αυτό λέω, ρε παιδί του συλλόγου. Η νομοθετική πράξη της μελέτης. Όμως θα πει στη διακούνηση αυτό το πράγμα. Εσείς όλοι εδώ είδα ότι επικαλείστε την περιβαλλοντική μελέτη. Θα πάει το πιρδέλ, θα φέρει και ένα μήνα διαβούλευση και μετά θα γίνει. Εντάξει, λοιπόν, άρα σας λέω όμως ότι σαν σύλλογος τώρα, σαν σύλλογος, ο Δήμος Ζαχάρος είναι εναντίον, με νύχια και με δόντια, εναντίον της περιβαλλοντικής μελέτης. Γιατί, αναρωτηθήκατε, γιατί είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι εναντίον της περιβαλλοντικής μελέτης, γιατί η περιβαλλοντική μελέτη βάζει ζώνες σε όλες, και στη ζώνη του Ιαλού και στη ζώνη πάνω της λέει σταθερές και μετακινούμενες αμοθήνες, είναι σταθερές οι αμοθήνες εκεί και απαγορεύει οποιαδήποτε οικιστική παρέμβαση του ανθρώπου. Αυτά έκανα.